Με 40 μας αποχαιρετά ο μήνας Μάιος. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε νέα κίτρινη προειδοποίηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και όπως όλα δείχνουν, οι επόμενες ημέρες θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα. Υπάρχει ήδη κίτρινη προειδοποίηση που είναι σε ισχύ μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Αυτό που δύσκολα θα δούμε να φεύγει από την ατμόσφαιρα του νησιού είναι η σκόνη. Απόψε μπορεί να διαλύεται, ωστόσο επιστρέφει δρυμύτερη. Κυριακή όμως φαίνεται καινούριο επεισόδιο έρχεται. Δευτέρα, Τρίτη φαίνεται πως θα έχουμε και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα προκαλούν όλο και περισσότερες συνέπειες στη δημόσια υγεία με αποτέλεσμα να αυξάνονται κατά πολύ τα κρούσματα περιπτώσεων με αναπνευστικά προβλήματα. Η σκόνη πλέον που μας προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην Κύπρο, όλο έναν και χειρότερα, μπορεί να βιώνουν συμπτώματα από τα πιο απλά που είναι μια αλλεργική ρινίτιδα και να χρειάζεται να κάνουν εισπνεώμενα από τη μύτη, κάψιμο στα μάτια μέχρι και να τους πιάνει βήχας. Ακολουθώντας ιατρικές συμβουλές, οι ευάλωτες ομάδες συμβουλεύονται να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση εκτός σπιτιού.